Ήρθε ίσως τη δυσκολότερη, όπως είπες και εσύ, Θανάση, από τις 8 ημέρες που νοσηλεύεται εδώ ο Πρωθυπουργός. Όλα άρχισαν γύρω στις 5 το απόγευμα, όταν αποφασίστηκε να γίνει μετάγγιση αίματος στον Πρωθυπουργό, επειδή είχε πέσει ο αιματοκρίτης. Επειδή, βέβαια, τον τελευταίο καιρό που νοσηλεύεται εδώ δεν θρέφεται καλά. Την ώρα λοιπόν που υποβάλλονταν σε μετάγγιση 300 κυβικών εκατοστών αίματος, αντέδρασε αρνητικά ο οργανισμός του, παρουσίασε πρόβλημα στην αναπνοή, αλλά και νεφρική αναπάρκεια, πρόβλημα δηλαδή στο νεφρό. Αμέσως έγινε ιατρικό συμβούλιο και αποφασίστηκε η διαδικασία της αιμοκάθαρσης. Μεταφέρθηκε μια μονάδα τεχνητού νεφρού στην αντατική όμου νοσηλεύεται ο Πρωθυπουργός. Γύρω στις 8 και 4 πλέον ανακοινώθηκε επίσημα η επιπλοκή που παρουσιάζει η υγεία του Πρωθυπουργού. 9 και 4 άρχισε η αιμοκάθαρση και τέλειωσε γύρω στις 12. Στις 1 παρα 20, όπως είπες και Θανάση, εκδόθηκε νέο ιατρικό δελτίο, σύμφωνα με το οποίο η κατάσταση της υγείας του Πρωθυπουργού παρουσιάζει βελτίωση. Η διαδικασία της αιμοκάθαρσης έγινε καλά και παρουσιάζει βελτίωση τόσο το πρόβλημα στα νεφρά και βέβαια σε καμία περίπτωση δεν παρουσιάζει πρόβλημα στην καρδιά. Να πούμε ότι χτες για πρώτη φορά συγκεντρώθηκαν εδώ όλα τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ και επίσης μέχρι αργά τη νύχτα βρέθηκαν εδώ πολλοί υποστηριχτές του Πρωθυπουργού. Εσπλουσμένα ήρθε από την Πάτρα ο γιος του Νίκος Παπανδρέου και βέβαια βρέθηκαν κοντά του καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας τόσο ο Δημήτρης Κρεμαστινός, όσο η κυρία Δημητραλιάνη Παπανδρέου, βεβαίως η σύζυγός του, αλλά και η κόρη του Σοφία Κατσανέβα. Να σημειώσουμε επίσης ότι χθες τον Πρωθυπουργό επισκέφτηκε και ο Μιλτιάδης Εύρετ. Βέβαια γι' αυτά μπορεί να μας ενημερώσει καλύτερα ο πολιτικός μας συντάκτης. Να πούμε ότι γύρω στις 11 αναμένεται νέο ιατρικό συμβούλιο προκειμένου οι γιατροί να εξετάσουν τις χθεσινές αντιδράσεις του οργανισμού του Πρωθυπουργού και βέβαια στη μία περιμένουμε το νέο ιατρικό ανακοινωθέν που όλοι ευχόμαστε να είναι καλύτερο, να είναι και αυτό αισιόδοξο. Και πιο αισιόδοξο. Μαρία, σε ευχαριστούμε να περάσουμε κυρίες και κύριοι στην αίθουσα τύπου στον πολιτικό συντάκτη του ΣΚΑΙ, τον Αλέξη Παγκοσταντίνου. Αλέξη. Καλημέρα και πάλι, Θανάση. Καλημέρα, κυρίες και κύριοι. Θα ήθελα να σημειώσω, Θανάση, το γεγονός ότι τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ που ήταν μέχρι αργά το βράδυ εδώ στο Νάσιο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο, περιμένοντας το νεότερο ανακοινωθέν που θα έδινε και μια πληρέστερη εικόνα για την πορεία της υγείας του Ανδρέα Παπανδρέου, έφυγαν μεν ανακουφισμένα, εμφανώς όμως προβληματισμένα για το μέλλον και την προοπτική του κυβερνώντος κόμματος μετά τη νέα επιδείνωση που παρουσίασε η υγεία του Πρωθυπουργού. Και τούτο διότι μέχρι χθες το μεσημέρι τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ, τα κορυφαία στελέχη, υπουργοί και βουλευτές είχαν πιστεί, θα έλεγα, από το ανακοινωθέν του κ. Σκαλκέα το μεσημβρινό ότι ο Ανδρέας Παπανδρέου σύντομα θα ήταν και πάλι στην οικία του, στην Εκάλη, και θα μπορούσε αυτός πρώτος να αναλάβει τις πρωτοβουλίες που θα έβγαζαν το κυβερνών κόμμα από τα σημερινά, θα έλεγα, αδιέξοδα. Η απογευματινή όμως επιδείνωση επανέφερε και πάλι στο προσκήνιο τα σενάρια περί διαδοχής, αντικατάστασης, περί τοποθέτηση αντιπροέδρων κτλ. Υπήρχαν ανάλογες συζητήσεις, βέβαια κυριαρχούσε η αγωνία για τον άνθρωπο Ανδρέα Παπανδρέου, αλλά υπήρχε και η αγωνία για το πολιτικό μέλλον, για την προοπτική και για το μέλλον του κυβερνώντος κόμματος. Σε αυτό το σημείο, Αλέξη, αξίζει να ξεχωρίσουμε μια δήλωση που έκανε χθες ο κύριος Νίκος Παπανδρέου στην Πάτρα, ο οποίος είπε ότι η ζωή και η πολιτική πάνε μαζί. Ασφαλώς. Στον Ανδρέα. Ναι. Δεν ξέρω τι πολιτική σημασία ως προς τις διεργασίες έχει αυτή η δήλωση. Στον καιρό που έγινε και με δεδομένο ότι ο Νίκος ο Παπανδρέου έβλεπε όλες αυτές τις μέρες τον πατέρα του. Ναι, ο Νίκος ο Παπανδρέου είναι ταυτόχρονα και συγγραφέας και με αυτή του την ιδιότητα ίσως μπορεί να περιγράψει καλύτερα τον ψυχικό κόσμο του πατέρα του και πρωθυπουργού του Ανδρέα Παπανδρέου. Πράγματι, ο πρωθυπουργός είναι πολιτικών, κατεξοχήν πολιτικών και από την κλίνη της εντατικής του Ανασίου Καρδιοχειρουργικού Κέντρου, η μόνη του σκέψη είναι αυτή της επιστροφής του στην πολιτική με όποιον τρόπο. Και νομίζω ότι ίσως να είναι και αυτή η δύναμη που του επιτρέπει να αντιμετωπίζει με αισιοδοξία τα προβλήματα υγείας που αντιμετωπίζει. Το λένε αυτό άλλωστε και οι στενείς του συνεργάτες και οι υπουργοί και τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ που είχαν την ευκαιρία αυτές τις μέρες να συνομιλήσουν έστω και για λίγο μαζί του. Ίσως αυτό να ήθελε να περιγράψει ο Νίκος Παπανδρέου. Να πούμε επίσης, Θανάση, ότι σήμερα έχουμε και μια επίσης σημαντική συνάντηση που
συνδέεται ίσως με τις πολιτικές εξελίξεις που τροφοδότησε η υγεία του Πρωθυπουργού, του Ανδρέα Παπανδρέου, είναι η συνάντηση του επιτήμου Πρόεδρου της Νέας Δημοκρατίας με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, τον κύριο Κωστή Στεφανόπουλο. Μια συνάντηση που θα γίνει σήμερα το μεσημέρι και στην οποία, σύμφωνα με όλες τις ενδείξεις, θα συζητηθούν κυρίως οι τελευταίες εξελίξεις αλλά και οι πολιτικές προοπτικές της χώρας. Και να υπενθυμίσουμε, Αλέξη, ότι ο κύριος Μητσοτάκης δεν έχει πάρει μέχρι στιγμής θέση για τις πολιτικές εξελίξεις με βάση την ασθένεια του Πρωθυπουργού. Ναι, από το περιβάλλον του επιτήμου Προέδρου έλεγαν ότι όλες αυτές τις μέρες ο κύριος Μητσοτάκης ενημερώνεται τακτικά από τους θεράποντες γιατρούς αλλά και από υπουργούς όπως ο Αντώνης Λιβάνης ή ο Πρόεδρος της Βουλής, ο κύριος Κακλαμάνης. Παρακολουθεί από κοντά την πορεία της υγείας του Πρωθυπουργού. Δεν έκρινε όμως αναγκαία τη μετάβασή του στο νοσοκομείο, ίσως γιατί πιστεύει ότι δεν προσφέρει τίποτα όσον αφορά την ουσία της ενημέρωσης, καθώς ελάχιστοι βλέπουν τον Πρωθυπουργό και οι περισσότεροι απλώς ενημερώνονται από τους γιατρούς. Ευχαριστούμε και τους δύο συναδέλφους. Σε λίγο θα έχουμε τα νεότερα και από τους δυο σας. Άγριο έγκλημα, κυρίες και κύριοι, σημειώθηκε χθες το βράδυ σε οίκο ανοχής στο κέντρο της Αθήνας. Νεκρός είναι ο Θεοχάρης Ξένο Δημητρόπουλος, 52 ετών, ο οποίος εργαζόταν στον οίκο ανοχής. Αποτρόπαιο ήταν το θέαμα που αντίκρισαν αστυνομικοί μπαίνοντας στον οίκο ανοχής στο Δούλιο 95. Ο 52χρονος Θεοχάρης Ξένο Δημητρόπουλος, ο οποίος δούλευε στον οίκο ανοχής, δολοφονήθηκε βάναυσα λίγο πριν τα μεσάνυχτα. Πρώτη είδε το πτώμα μια αλλοδαπή αεροδουλή που θα δούλευε εκεί το ίδιο βράδυ. Με το που άνοιξε την πόρτα, είδε μπροστά της νεκρό τον Ξένο Δημητρόπουλο. Το θύμα έφερε πολλαπλές μαχαιριές στο λαιμό και στο θώρακα, ενώ το δωμάτιο στο οποίο βρέθηκε ήταν γεμάτο αίματα και σημάδια πάλι στην προσπάθειά του να μετακινηθεί προς τα έξω. Σαν να έχει προσπαθήσει να περάσει από ένα δωμάτιο στο άλλο, υπάρχουν ίχνη αίματος στον τοίχο, σε διάφορα έπιπλα. Παρά την προσπάθεια όμως, υπέκυψε γρήγορα στα θανάσιμα τραύματά του. Ο χρόνος δολοφονίας, σύμφωνα με τον τετραδικαστή, τοποθετείται περίπου στις 10 τη νύχτα, ενώ μόλις στις 12 το πτώμα ανακαλύφθηκε από την αλλοδαπή Ιερόδουλο. Η αγνώστων στοιχείο γυναίκα, ωστόσο, με την κατάθεσή της δεν διαφώτισε και στις αστυνομικές αρχές. Πάντως, μέχρι στιγμής πληροφορίες τοποθετούν τον δολοφόνο του Ξένου Δημητρόπουλου στον χώρο του υποκόσμου. Πάμε λοιπόν για μία ακόμη σύνδεση με το ελικόπτερο του ΣΚΑΙ, κυρίες και κύριοι. Το μικρόφωνο στον Κυριάκο Μαντουβολό. Εδώ εμείς στην Αθήνα, στο κέντρο, γιατί επιπλώνει την κατάσταση των Πατησίων. Έχουμε γιγάντιο ποτηλιάρισμα. Δεν ξέρω αν καταφέρουμε να. Να την Πατησίων με τα πολλά αυτοκίνητα. Είναι το ρεύμα της καθόδου. Και από ό,τι μπορώ να δω, είναι από την πλατεία Κολιάτσου μέχρι το μουσείο. Μια ατέλειωτη ουρά από ακινητοποιημένα αυτοκίνητα. Βλέπω ότι τα τρόλεϊ στην άκρη κινούνται. Ίσως εκεί στη διασταύρωση με Αλεξάνδρας να υπάρχει το πρόβλημα. Έχουμε ίσως να μην λειτουργεί ο σηματοδότης. Ως εκ τούτου υπάρχει γενικότερο πρόβλημα. Δηλαδή και η Αλεξάνδρα στο τέλος των προσπαθησίων έχει μπλοκάρει και η Κοδρικτόνος και η Μουστοξίδη που βγαίνει εκεί πίσω από την Αλεξάνδρας πίσω από το πεδίο του Άρεως, αλλά και η Πύρου ανεβαίνει πολύ δύσκολα. Έχουμε γενικότερα κυκλοφοριακά προβλήματα στο κέντρο, δηλαδή στα δύο η Πανεπιστημίου με επιπληρωή και συχνότατο το ποτηλιάρισμα, ενώ αντίθετα στο ποτάμι, από ό,τι βλέπω και αυτή τη στιγμή, έχει 200 μέτρα πυκνή ροή και συνεχίζει κανονικότατα, ίσως και εκεί λίγο στην δεύτερη γέφυρα. Μετά δηλαδή μετά τις τρεις γέφυρες είναι η γέφυρα Κολοκυνθούς και σε εκείνη τη γέφυρα έχει μικρό ποτηλιάρισμα, αλλά γενικότερα είναι σε καλή κατάσταση. Να τώρα θα πάρουμε τη στροφή. Βλέπετε, είμαστε στην κορφή στις τρεις γέφυρες. Εκεί δείχνει η κάμερα. Εδώ άλλες ημέρες είχε ένα τέλειο το ποτηλιάρισμα. Τώρα βλέπουμε 200-300 μέτρα με πυκνή ροή. Καλή η κατάσταση δηλαδή στους περιφερειακούς δρόμους. Στη Μεσογείο είναι λίγο άσχημη. Η Κηφισίας αρκετά έχει βελτιωθεί η εικόνα συγκριτικά με τις άλλες εργάσιμες ημέρες. Αλλά επιδεινώνεται η κατάσταση στο κέντρο. Αυτά, φίλοι μου, εσείς πάρτε υπόψη αυτά που σας είπαμε για να μην επιδεινωθεί και η δική σας υγεία.
κατεβαίνοντας με το γιο ταχύ. Εμείς θα συνεχίσουμε για αρκετή ώρα ακόμα να πετάμε πάνω από την Αθήνα για την δική σας άμεση ενημέρωση. Έτσι λοιπόν σε λίγα λεπτά, σε 10-15 λεπτά θα έχετε και θα έχουμε τη δυνατότητα να ξαναεπικοινωνήσουμε. Να είστε καλά, καλημέρα σας. Να είστε καλά και εσύ Κυριάκο και όλοι σας στο ελικόπτερο του Sky, σε ευχαριστούμε. Εμείς να επιστρέψουμε κυρίες και κύριοι στο μεγάλο θέμα και της σημερινής ημέρας. Μία ώρα μετά τα μεσάνυχτα, ο καθηγητής Γρηγόρης Καλκαίας διάβασε στους δημοσιογράφους το τελευταίο ιατρικό ανακοινωθέν, σύμφωνα με το οποίο η διαδικασία αιμοκάθαρσης ολοκληρώθηκε ομαλά και η κατάσταση της υγείας του Πρωθυπουργού παρουσίασε βελτίωση. Να δούμε τώρα όλη την συζήτηση του κ. Καλκαία με τους δημοσιογράφους. Όπως στην προηγούμενη ανακοίνωση ελέγχθη, αποφασίστηκε η αιμοκάθαρση, η οποία διεξήχθη και επερατώθη ομαλώς. Διαπιστώνεται μικρή βελτίωση της νεφρικής και αναπνευστικής λειτουργίας. Περισσότερες πληροφορίες θα έχουμε αύριο μετά την ολοκλήρωση της εργαστηριακής διερευνήσεως. Το ενδεχόμενο καρδιακής κάμψης. Καρδιακή κάμψη δεν υπάρχει, σας διαβεβαιώ. Μηχανική υποστήριξη είχε ο Πρωθυπουργός. Όχι, δεν έχει μηχανική υποστήριξη καθόλου. Η αρτηριακή πίεση που κοιμάται κατά τη διάρκεια της αιμοκάθαρσης. Από 14 μέχρι 15. Τι προκάλεσε την ανάγκη αιμοκάθαρσης. Θα σας την εξηγήσω με κάθε ειλικρίνεια για να συνεχίσουμε την ειλικρινή συνεργασία μας. Ο κύριος Πρωθυπουργός πήρε 300 κυβικά εκατοστά αίματος, για τα οποία ήταν ή δεν ήταν ίσως αναγκαίο να πάρει, διότι δεν παρουσίασε φυσικά καμία αιμορραγία. Πέσαμε στην περίπτωση της πανία του 2-4% που η μετάγγιση του αίματος έκανε μία αντίδραση. Μία αντίδραση με ρίγος επηρέασε την αναπνοή και η αναπνοή επηρέασε τον νεφρό ο οποίος λειτουργούσε ομαλά. Έγινε η αιμοκάθαρση, η νεφρική λειτουργία αποκαθίσταται προοδευτικά και έχει αποκατασταθεί και η αναπνευστική λειτουργία και βρίσκεται εκεί που ήταν όπως τα είχαμε πει το πρωί, το μεσημέρι μάλλον. Μια ερώτηση. Μια στιγμή. Ελήφθη το μήνυμά σας. Περιμένετε και την απάντησή μου, αλλά αφήστε με να σας τη δώσω. Ξέρω ότι υπενήσεστε. Ότι δώσαμε αίμα γιατί προφανώς είχε μια αιμορραγία. Δεν είχε αιμορραγία. Όταν ένας ασθενής επί 10 μέρες δεν διατρέφεται, διατρέχει τον κίνδυνο να πέσει ο αιματοκρίτης του. Και του δώσαμε, μετά από μια μεγάλη συζήτηση, πρέπει ή δεν πρέπει, 300 κυβικά εκατοστά μόνον αίματος. Ο Πρωθυπουργός δεν αιμορράγησε από πουθενά. Να ρωτήσουμε κάτι άλλο, κύριε Καθηγητά. Είπατε ότι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει καρδιακή κάμψη. Ωστόσο, βάσει όλου αυτού, όλη αυτή τη επιβάρυνση που δείχνει στον οργανισμό, υπάρχει ο κίνδυνος να επηρεαστεί η καρδιακή λειτουργία. Κοιτάξτε. Αν υπάρχει κίνδυνος να επηρεαστεί η λειτουργία η καρδιακή. Από τη στιγμή που έκανε αυτή την επιπλοκή και η καρδιακή λειτουργία δεν επηρεάστηκε, αντιλαμβάνεστε ότι η καρδιά λειτουργεί κανονικά. Τώρα, το τι μπορεί να κάνει στο μέλλον, δεν ξέρω ούτε και για την καρδιά τη δική μου τι θα κάνει. Η αιμοκάθαρση είναι μια διαδικασία που ούτως ή άλλως επιβαρύνει τον οργανισμό, δηλαδή είναι περισσότερο επιβαρυμένη. Όχι, καθόλου. Απέναντίας είναι ανακουφισμένος, είναι βελτιωμένος. Πόσο εύκολα, κύριε καθηγητά, θα αποτελμούσατε μια δεύτερη μετάγγιση, όπως είπατε. Όχι, μα δεν τη χρειάζεται τη μετάγγιση. Σας είπα ότι για την πρώτη το σκεφτήκαμε πολύ αν πρέπει ή αν δεν πρέπει. Είσαστε απόλυτα σίγουροι για αυτό που λέτε, ότι δεν χρειάζεται αυτή τη στιγμή δεύτερη μετάγγιση. Σίγουρος. Ότι δεν χρειάζεται δεύτερη μετάγγιση. Κοιτάξτε, εκτός, στην ιατρική δεν υπάρχει τίποτα σίγουρο. Σίγουρο επί τη βάση των παρόντων δεδομένων. Όταν προκύπτουν δεδομένα καινούρια, δεν ξέρω τι μπορεί να χρειαστεί για τον οποιονδήποτε από εμάς που μιλάμε εδώ. Κύριε Σταλκέ, γιατί τέθηκε σε επιφυλακή η αναισθησιολογική ομάδα του Ανασίου, παράλληλα με την νεφρολογική για την ομάδα του κ. Κερμαστή. Δεν νομίζω ότι ετέθηκε η αναισθησιολογική σε επιφυλακή, ούτε είδα αναισθησιολόγους στην επιφυλακή. Αν μου διέφυγε, δεν ξέρω. Δηλαδή, υπενήσεστε, με συγχωρείτε, υπενήσεστε ότι υπήρχε ο φόβος να χειρουργηθεί και έπρεπε να είναι αναισθησιολόγοι εδώ. Όχι, αυτό δεν, αυτό ούτε καν συζήτηται. Τότε τι είπε. Η φυλακή των τριών αυτών ομάδων.
η επιφυλακή των ομάδων υπάρχει πάντοτε στα νοσοκομεία όταν έχουν μονάδες καρδιολογικές και μονάδες εντατικής θεραπείας. Είναι πάντοτε υπάρχουν στα νοσοκομεία. Σε όποιο νοσοκομείο αν πάτε θα δείτε όλες αυτές τις μονάδες στην επιφυλακή. Υπήρχε διαφωνία, είπατε ότι έγινε μεγάλη συζήτηση και υπήρχαν πολλές επιφυλάξεις. Υπήρχε διαφωνία ιατρών για τα... Όχι, δεν είπα τέτοιο, δεν είπα τέτοιο πράγμα. Ότι υπήρχε διαφωνία και επιφυλάξεις. Είναι λέξεις τις οποίες δεν είπα. Αν θέλετε να απαντήσω στις λέξεις που είπα, ναι, αλλά στις λέξεις που μου υποβάλλετε εσείς δεν μπορώ να απαντήσω. Είπα το συζητήσαμε πολύ και εννοώ ότι χρειαζότανε, δεν χρειαζότανε. Αυτό είπα. Δεν είπα ότι υπήρχε διαφωνία και επιφυλάξεις. Είναι άλλο τώρα και άλλο τάλλο. Και αυτό το λέω για να σας διαβεβαιώσω και για να πιστέψετε ότι δεν είχε χάσει τίποτα αίμα, δεν είχε καμία εσωτερική αιμορραγία που ήθελε μετάγγιση. Το επικίνδυνο ποιο είναι αυτή τη στιγμή, κύριε καθηγητά, το ευαίσθητο επικίνδυνο, αν θέλετε. Το ευαίσθητο επικίνδυνο είναι να κρατήσουμε βασικά σε αρίστη κατάσταση, ή μάλλον σε αρίστη, δεν τολμώ να πω τη λέξη, κακώς την είπα, σε ικανοποιητική κατάσταση την αναπνευστική λειτουργία. Η οποία όταν επιβαρύνεται, επιβαρύνει και τις άλλες λειτουργίες. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Νομίζω ότι σας εξήγησα ό,τι έπρεπε να σας εξηγήσω. Πώς? Πόσες φορές μπορεί να υπομειστεί σε μοκάθαση ακόμα. Κοιτάξτε, υπάρχουν άνθρωποι με χρόνιες βλάβες οι οποίοι υποβάλλονται ακινδύνως διαβίου. Μπορεί να μην χρειαστεί άλλη. Αν χρειαστεί θα μπει. Τι κατάσταση βρίσκεται τώρα. Μπορείτε να μας πείτε ποια είναι, αν είναι επαρκή συνδρία με τον δύο νεκρό. Θα σας πω εγώ. Κοιτάξτε, πείτε τους ότι ζήτησε παγωτό, κύριε. Ειλικρινά ζήτησε. Δεν ξέρω το πώς. Ζήτησε παγωτό, κύριε. Θα σας πει ο κύριος. Θα σας πει ο κύριος Κιτήρης. Και σηκώθηκε μετά την αιμοκάθαρση ο Πρωθυπουργός. Μετά την αιμοκάθαρση και σηκώθηκε. Και ζήτησε και παγωτό. Το οποίο και επέτρεψαν οι γιατροί και έφαγε. Να αλλάξουμε θέμα. Κινηματογραφική ταινία θυμίζει η υπόθεση της άγριας δολοφονίας του 27χρονου Δημήτρη Καραμούτη κατά την εξέγερση στις φυλακές Κορυδαλλού. Αποκαλύφθηκε ότι οι άγνωστοι φωνιάδες ήθελαν να σκοτώσουν άλλον κρατούμενο. Σκότωσαν λάθος κρατούμενο. Οι πέντε αντίστακτοι δολοφόνοι, κρατούμενοι και αυτοί των φυλακών Κορυδαλλού, ήθελαν να δολοφονήσουν τον Ισοβίτη Βασίλη Βορύλα, ο οποίος είχε καταδώσει για διακίνηση ναρκωτικών ένα κρατούμενο φίλο τους, των φυλακών Λάρισσας. Την νύχτα της 16ης Νοεμβρίου, γλίστρησαν στο κελί νούμερο 1 της απομόνωσης, στην Τρίτη Πτέρυγα. Μέσα στο σκοτάδι, πίστεψαν ότι το υποψήφιο θύμα τους κοιμόταν. Δεν ήταν όμως ο Βορύλας, αλλά ο άτυχος Δημήτρης Καραμούτης, 27 χρόνων. Κρεμάσανε και του βάλανε πετρέλαιο και τον κάψανε. Και μας το στείλανε έτσι εδώ, κάρβουν. Αυτή είναι, αυτός που στηρίζεται μέσα. Έχει κάτι στο λαιμό του. Βεβαίως έχει. Τι έχει, τι έχει. Χιλιά. Χιλιά. Ναι, στο τόνι, στο κρεμάσανε. Σε τόνι, σε τόνι. Σε τόνι, καμένος, καμένος, όλος. Από την κορυφή μέχρι τα νύχια. Ο Δημήτρης Καραμούτης, του οποίου η γενιάδα αλλά και τα χαρακτηριστικά ήταν όμοια με αυτά του Βορύλα, διάλεξε να κοιμηθεί σε αυτό το κελί της απομόνωσης, επειδή στα άλλα κελιά επικρατούσε μεγάλη αναταραχή λόγω της εξέγερσης. Από το ίδιο κελί ο Βορύλας είχε φύγει λίγο νωρίτερα για να κοιμηθεί στο κελί 8 της απομόνωσης. Κάτι που στάθηκε μοιραίο για τον 27χρονο κρατούμενο. Τέτοια έγκλημα δεν έχω ξαναπεί. Πόσα χρόνια και αν ζω. Μέσα στο φέρετρο ήταν μια άμορφη μάζα. Από ό,τι υπολόγισα δεν θα ήταν παραπάνω από 14 κιλά. Μπήκαμε στο προκάρδιο, στην προκάρδια χώρα, 18 μαχαιριές από μια βελόνα και άλλες 4 στα πλάγια με τρύπημα στον πνεύμονα και τον σπλήνα. Αφού έγιναν όλα αυτά, κρέμασαν ζωντανό, τα στοιχεία μιλάνε για ζωντανό κρέμασμα και μετά το νέκαψαν με πετρέλαιο. Οι δολοφόνοι, δύο αδέλφια ισοβίτες αλλά και τρεις κρατούμενοι, οι οποίοι πρωτοστάτησαν στη μεγάλη εξέγερση, είναι πλέον γνωστοί στις δικαστικές αρχές του Πειραιά από τις συγκλονιστικές καταθέσεις που έχουν δώσει στους εισαγγελείς άλλοι κρατούμενοι των φυλακών Κορυδαλλού. Γιατί φτάσαν σε άλλες πτέρυγες το βράδυ να κάψουν άνθρωπο? Αυτά ρωτήστε τα σουζίκ. Οι δράστες της τυγερής δολοφονίας κατάλαβαν ότι είχαν σκοτώσει λάθος κρατούμενο από τα δελτία ειδήσεων, όταν διαπιστώθηκε ότι το απανθρακωμένο πτώμα που βρέθηκε στο κελί νούμερο 1 της απομόνωσης ανήκε στο Δημήτρη Καραμούτη και όχι στο Βασίλη Βορύλα. 1500 άτομα εδώ πέρα δύναμη, κρατούμενοι, μικροτραυματισμοί, μικροεπισόδια θα υπήρχαν. Δεν είμαστε σε κανένα κολέγιο, είμαστε σε μια φυλακή και όλα συμβαίνουν. Ο Ισοβίτης κρυβόταν όλες αυτές τις ημέρες σε μία από τις εξεγερμένες πτέρυγες. Τρεις ημέρες μετά, την Κυριακή 19 Νοεμβρίου, οι δράστες τον βρήκαν, τον ξυλοκόπησαν άγρια, με αποτέλεσμα ο Βορύλας να μεταφερθεί για νοσηλεία στο Τζάνιο νοσοκομείο Πειραιά.
Σύμφωνα με πληροφορίες, οι πέντε δράστες του άγριου εγκλήματος μετήχθησαν μετά το τέλος της εξέγερσης σε άλλες φυλακές της χώρας, ενώ ο Βορύλας επέστρεψε από το νοσοκομείο και κρατείται ακόμη στις φυλακές Κορυδαλλού. Το απόγευμα, αστυνομικοί της Σήμανσης πήγαν στον Κορυδαλλό και εξέτασαν σπιθαμή προς σπιθαμή το κελίο που μαρτύρησε ο 27χρονος Δημήτρης Καραμούτης. Παρουσία της εισαγγελέως Εκατερίνης Τουραΐτου συνέλεξαν στοιχεία και έλαβαν αποτυπώματα που θα τους βοηθήσουν να διαλευκάνουν πλήρως τη συγκλονιστική υπόθεση. Πανπυραϊκό συλλαλητήριο πραγματοποιείται στις 7 το απόγευμα στην πλατεία Κοραή του Πειραιά με πρωτοβουλία του Εργατικού Κέντρου και της Συντονιστικής Επιτροπής Αγώνα Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων. Σε κοινή ανακοίνωσή τους, το Εργατικό Κέντρο και η Συντονιστική Επιτροπή εκφράζουν την έντονη ανησυχία τους για το νέο κύμα ανεργίας που απειλεί την περιοχή και χαρακτηρίζουν την σημερινή κινητοποίηση κραυγή αγωνίας για τον οικονομικό και κοινωνικό μαρασμό στον οποίο οδηγείται ο Πειραιάς και οι γύρω περιοχές. Σε μια άλλη κινητοποίηση, συλλαλητήριο πραγματοποιούν σήμερα στα Προπύλαια φοιτητές, σπουδαστές και μαθητές, ενώ πολλές σχολές εξακολουθούν να τελούν υποκατάληψη. Σε παρεξήγηση αποδίδει τη κινητοποίηση των φοιτητών ο Υπουργός Παιδείας. Σύμφωνα με τον κύριο Παπανδρέου, οι φοιτητές δεν έχουν αντιληφθεί τις προτάσεις του Υπουργείου για την τριτοβάθμια εκπαίδευση, όπως για παράδειγμα αυτές που αφορούν στα συγγράμματα και στις πιστωτικές μονάδες. Η εικόνα που δίνεται μιας ευρύτατης αναστάτωσης στα πανεπιστήμια δεν είναι πραγματική. Και νομίζω ότι αυτό έχει σχέση με το διάλογο που έχουμε, παρότι υπάρχουν παρεξηγήσεις. Και ενώ πολλά τμήματα 8 ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων όλης της χώρας τελούν υποκατάληψη και οι φοιτητές οργανώνουν συλλαλητήριο, ο Υπουργός Παιδείας ανακοίνωσε ότι οι δαπάνες για την παιδεία θα είναι στο νέο προϋπολογισμό περισσότερες από πέρυσι. Παράλληλα, το Υπουργείο Παιδείας ανακοίνωσε την πρόσληψη 220 φυλάκων που θα αναλάβουν τη φύλαξη των σχολείων από καταστροφές. Γνωρίζουν πολύ καλά αρκετοί γονείς, θα έλεγα, και είναι από τα μόνιμα παράπονά τους, ότι χρησιμοποιούνται οι χώροι των σχολικών κτηρίων για την χρήση ναρκωτικών, ιδιαίτερα στις ώρες που δεν βρίσκονται μέσα παιδιά. Το πρόγραμμα που θα κοστίσει 700 εκατομμύρια δραχμές θα αρχίσει να εφαρμόζεται από τους πρώτους μήνες του 1996 σε σχολικά συγκροτήματα της Αττικής και της Θεσσαλονίκης. Στο εξωτερικό μας δελτίο, με ένα τηλεοπτικό μήνυμα στον Αμερικανικό λαό για την αναγκαιότητα της αποστολής 20.000 στρατιωτών του ΝΑΤΟ στη Βοσνία, προσπάθησε να διασκεδάσει ο Μπιλ Κλίντον τις ανησυχίες της κοινής γνώμης. Με τις ενέργειες του Αμερικανού Προέδρου στο Βοσνιακό, φαίνεται να συμφωνεί και η αντιπολίτευση της χώρας του. Να καθησυχάσει τους Αμερικανούς πολίτες εν όψη ίσως της πλέον επικίνδυνης στρατιωτικής αποστολής της χώρας του μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, προσπάθησε ο Μπιλ Κλίντον απευθυνόμενος με τηλεοπτικό μήνυμα στο Αμερικανικό έθνος από τον Λευκό Οίκο. Ο πρόεδρος Κλίντον δήλωσε πως οι Ηνωμένες Πολιτείες θα πρέπει να στείλουν δυνάμεις στη Βοσνία προκειμένου να σωθούν ανθρώπινες ζωές. Επεσήμανε ακόμα πως στόχος των 20.000 στρατιωτών του ΝΑΤΟ είναι να βάλει οριστικό τέλος στον πόλεμο, αν και προειδοποίησε ότι κάτι τέτοιο δεν θα είναι καθόλου εύκολο και η αποστολή δεν θα είναι ανέμακτη. Τέλος, προσδιορίσε το χρόνο στα περί τα μέσα Δεκεμβρίου που θα αναπτυχθεί η αποστολή των στρατιωτών, αμέσως μετά δηλαδή την επίσημη υπογραφή της συμφωνίας στο Παρίσι. Με τον Μπιλ Κλίντον συμφωνεί και η αντιπολίτευση, αφού ο επικεφαλής της Ρεπουμπλικανικής Γερουσίας Μπομπ Ντόουλ χαρακτήρισε την τηλεοπτική ομιλία του Προέδρου ως πρώτο βήμα προς την ορθή κατεύθυνση. Πάνω από 130 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους από τις αρχές Νοεμβρίου στη Μόσχα από το πολικό ψύχος που πλήττει τη ρωσική πρωτεύουσα. Σκληρός είναι και ο φετινός χειμώνας για τους άστεγους στη Ρωσία. Σύμφωνα με τα στοιχεία που μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων Interfax, μόνο στη Μόσχα, από τις αρχές Νοεμβρίου 139 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους από το δρυμή ψύχος. Και μια ανατριχιαστική λεπτομέρεια. Το Ρωσικό Υπουργείο Υγείας ανακοίνωσε πως οι περισσότεροι από αυτούς, όταν τους βρήκε ο θάνατος, ήταν μεθυσμένοι. Μόνο την περασμένη εβδομάδα πέθαναν 51, μεταξύ των οποίων 38 άνδρες και 13 γυναίκες, ενώ 30 δεν έχουν ακόμη αναγνωριστεί. Παρά τις προσπάθειες των αρχών, κάθε χρόνο, κατά τη διάρκεια του χειμώνα, πεθαίνουν εκατοντάδες άνθρωποι σε όλη τη Ρωσία. Γεγονός που φέρνει στην επιφάνεια την αδυναμία της ρωσικής κυβέρνησης να προσφέρει ουσιαστική βοήθεια στα εκατομμύρια των αστέγων. Σε παρανάλωμα του πυρός, μετατράπηκε εμπορικό κέντρο της πόλης Μποτεσέρ στην Αυστραλία. Η φωτιά εκδηλώθηκε αρχικά σε ένα ξενοδοχείο και επεκτάθηκε σε 7 μεγάλα καταστήματα. Πάνω από 100 πυροσβέστες, καθώς αστυνομικοί και ειδικές δυνάμεις συμμετείχαν στην κατάσβεση της φωτιάς που εκδηλώθηκε στο εμπορικό κέντρο της πόλης Μποτεσέρ στην περιοχή Queensland στην Αυστραλία. Οι τεράστιες φλόγες κατέκαψαν 7 επιχειρήσεις, μεταξύ των οποίων ένα εστιατόριο, 2 καταστήματα ενδύσεως καθώς και ένα κατάστημα με ηλεκτρικά είδη. Η φωτιά εκδηλώθηκε αρχικά σε ένα μικρό ξενοδοχείο που βρισκόταν δίπλα στην εμπορική ζώνη, ενώ τα αίτια της δεν έχουν διαπιστωθεί. Ωστόσο, θεωρείται ότι ήταν εμπρισμός.
Οι ζημιές υπολογίζονται ότι θα ξεπεράσουν τα 8 εκατομμύρια δολάρια, ενώ αρκετοί από τους πυροσβέστες που συμμετείχαν στην κατάσβεση μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο με αναπνευστικά προβλήματα. Και να δούμε τώρα και εσύ τα νέα για τον καιρό. Αυξημένη υγρασία και περιορισμένη ορατότητα θα έχουμε σε πολλές περιοχές της χώρας, κυρίως στις πρωινές ώρες. Πιο αναλυτικά, στη Δυτική Ελλάδα θα έχουμε νεφώσεις κατά περιόδους αυξημένες και θα σημειωθούν λίγες τοπικές βροχές. Στην Νοτιοανατολική Νησιωτική Ελλάδα θα έχουμε λίγες νεφώσεις, ενώ στην υπόλοιπη χώρα θα έχουμε λίγες νεφώσεις κατά περιόδους αυξημένες. Πρέπει όμως να πούμε ότι η ορατότητα κατά τόπους σε πολλές περιοχές ολόκληρης της χώρας θα είναι περιορισμένη και δεν αποκλείεται να σημειωθεί κατά τόπους και ομίχλη. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες γενικά διευθύνσεις, η έντασή τους στο Ιόνιο θα φτάνει μέχρι και τα 6 μποφόρ, στο Αιγαίο όμως θα είναι πιο εξασθενημένη και δεν θα ξεπερνάει τα 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία που ήδη έχει ανέβει λίγο, στα βόρεια θα κυμανθεί από 4 μέχρι 12 βαθμούς, στην υπόλοιπη χώρα από 8 μέχρι 19 βαθμούς Κελσίου. Στην Αττική θα έχουμε λίγες νεφώσεις, παροδικά αυξημένες, οι άνεμοι θα πνέουν νότι, η έντασή τους θα φτάνει μέχρι και τα 4 μποφόρ στο Σαρονικό και η θερμοκρασία στην Αθήνα θα κυμανθεί από 11 μέχρι 17 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη θα έχουμε νεφώσεις κατά περιόδους αυξημένες, η ορατότητα όμως το πρωί θα είναι περιορισμένη, δεν αποκλείεται να σημειωθεί και ομίχλη, οι άνεμοι θα είναι νότι με ένταση έως 3 μποφόρ στο Θερμαϊκό και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 7 έως 11 βαθμούς Κελσίου. Για Τετάρτη, στη Δυτική Ελλάδα θα έχουμε και πάλι νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Δεν αποκλείεται μάλιστα να εκδηλωθούν και λίγες σποραδικές καταιγίδες στα βορειοδυτικά. Στα νοτιοανατολικά θα έχουμε λίγες νεφώσεις, ενώ στην υπόλοιπη χώρα προβλέπονται νεφώσεις και δεν αποκλείεται να σημειωθούν και εκεί λίγες ασθενείς βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις, θα έχουν εξασθενήσει όμως και η έντασή τους δεν θα ξεπερνάει τα 5 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί σε κανονικά για την εποχή επίπεδα.